Κάποιοι θα ευχόντουσαν να έχουν μια καλύτερη οικογένεια, κάποιοι άλλοι να είχαν έστω μια οικογένεια και ας μην ήταν και ιδανική, και άλλοι είναι ικανοί να την εξαφανίσουν. Καλώς ήρθατε στις αληθινές ιστορίες thriller, κυρίες και κύριοι. Για τη σημερινή ιστορία θα ταξιδέψουμε στην μακρινή Αμερική και πιο συγκεκριμένα στην Φλόριντα και στον επαρχιακό δρόμο με το όνομα Christmas Road, όπου παρά το χαρούμενο όνομά του, στις 24 Ιανουαρίου του 2019, μια ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Η σημερινή ιστορία είναι πολύ ιδιαίτερη, πρώτον γιατί όπως θα καταλάβετε σε αντίθεση με τα προηγούμενα επεισόδια αληθινές ιστορίες thriller είναι αρκετά πρόσφατη και δεύτερον γιατί περιέχει πολλά μαθήματα ζωής. Μείνετε λοιπόν μαζί μου μέχρι το τέλος γιατί εκεί θα κληθείτε εσείς να δώσετε τον τίτλο στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με όσα θα σας διηγηθώ. Εσείς λοιπόν καθίστε αναπαυτικά και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Christmas Road, Τσουλουότα, Φλόριντα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτόν τον επαρχιακό δρόμο βρισκόταν το σπίτι της οικογένειας Αμάτο, κυρίες και κύριοι, μιας οικογένειας που όποιος είχε συνάψει οποιαδήποτε σχέση μαζί της είχε να πει μόνο τα καλύτερα. Η οικογένεια Αμάτο αποτελούταν από 5 μέλη, τους γονείς Μάργαρετ και Τσάντ και τα 3 αγόρια τους, τους Τζέισον, Κόντι και Γκραντ. Ο Τσάντ Αμάτο, ο πατέρας της οικογένειας, ήταν χρόνια φαρμακοποιός και η Μάργαρετ Αμάτο ήταν υπάλληλος σε μια εταιρεία απομαγνητοφώνησης, η οποία δουλειά της επέτρεπε να εργάζεται από το σπίτι της. Ο Τζέισον, ο μεγαλύτερος από τα 3 αγόρια, δεν ήταν βιολογικό παιδί του Τσάντ, αφού η γυναίκα του τον είχε κάνει με άλλον άνδρα και ο Τσάντ, όταν παντρεύτηκαν, υιοθέτησε και τον μικρό σε ηλικία μόλις 3 ετών. Ο Τζέισον, μάλιστα, δεν αναγνώριζε κανέναν άλλο ως πατέρα του πέραν του Τσάντ, ήταν πολύ δεμένος μαζί του και πάντοτε ένιωθε μια έντονη ευγνωμοσύνη απέναντί του. Λίγα χρόνια μετά τον γάμο του, το 1987, το ζευγάρι έφερε στη ζωή το πρώτο τους βιολογικό παιδί, τον Κόντι, και λίγο καιρό μετά έκαναν και δεύτερο αγόρι, τον Γκραντ. Η οικογένειά Αμάτου ήταν μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ο πατέρας της οικογένειας, εκτός από την εργασία του, είχε και ως χόμπι να φτιάχνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μια τρέλα που δεν γινόταν να μην περάσει και στους 2 γιους του. Μάλλον και στους 3 γιους του, με τους 2 μικρότερους να έχουν πιο έντονο το μικρόβιο. Ενώ από τη μεριά της η Μάργαρετ είχε πολύ μεγάλο πάθος με τα άλογα. Μάλιστα, μπόρεσε να υιοθετήσει ένα πρώην άλογο κούρσας και να το φροντίζει συχνά πυκνά, πηγαίνοντας σε έναν κοντινό στάβλο. Όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα δεν ήταν πρόβλημα για την οικογένεια Αμάτο, ήταν οικονομικά εύρωστη. Και για να καταλάβετε γιατί οικονομική κατάσταση μιλάμε, το 1989, μετά τη γέννηση του Γκραντ, το ζευγάρι αποφάσισε πως πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ολοκένουργιο, πιο μεγάλο σπίτι. Οπότε μετακόμισε στην Τσουλουότα της Φλόριντα σε μια μεζονέτα 300 τετραγωνικών μέτρων, παρακαλώ, η οποία βρισκόταν μέσα σε ένα κτήμα 3 στρεμάτων και είχε 5 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια. Ο πατέρας της οικογένειας τώρα ήταν ένας αρκετά αυστηρός άνθρωπος, ήταν επιβλητικός και τυπικός σε όλες τις πτυχές της ζωής του και πάνω απ' όλα στα παιδιά του, τα οποία επέπληται συνεχώς για οποιοδήποτε λάθος ή οποιαδήποτε σκανδαλιά έκαναν, όμως παρόλη την αυστηρότητά του ποτέ δεν είχε σηκώσει χέρι για να τα κτυπήσει. Αντιθέτως, ήταν πολύ κοντά τους, τον λάτρευαν. Και η αλήθεια είναι ότι και εκείνος λάτρευε τα παιδιά του, όπως και η Μάργαρετ, τους παρήχαν τα πάντα και παραπάνω από τα πάντα δηλαδή. Όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν κινητά τελευταίας τεχνολογίας, πανάκριβα κινητά, πανάκριβους υπολογιστές και γενικά είχαν ό,τι ζητούσαν. Είπαμε παιδιά, η οικογένεια Αμάτο ήταν ναι μεν αρκετά αυστηρή, όμως πάνω απ' όλα ήταν δεμένη και αγαπημένη. Βλέπετε την υπερβολική αυστηρότητα του Τσάντ την ισορροπούσε κάπως η πιο γλυκιά και επιεικής μητέρα της οικογένειας, η Μάργαρετ. Η μαμά Αμάτο προσπαθούσε πάντοτε να εξομαλύνει την κατάσταση ανάμεσα στα παιδιά και στον πατέρα τους, ενώ πολλές φορές κρυφά από εκείνον τους έκανε κάποια παραπάνω χατήρια. Τα καλομάθαινε ή τα κακομάθαινε, όπως θέλει να το μεταφράσει ο καθένας. Μια τακτική που μπορεί σε μικρή ηλικία να έμοιαζε ιδανική, όμως όπως θα δούμε στην συνέχεια, θα αποδειχθεί μοιραία.
Τα χρόνια πέρασαν και οι ενήλικοι πλέον Κόντι και Γκραντ, επηρεασμένοι εμφανώς από τον πατέρα τους που δραστηριοποιούταν στον τομέα της υγείας για πάρα πολλά χρόνια, αποφασίζουν να σπουδάσουν νοσηλευτές στην ίδια ακριβώς σχολή. Βλέπετε, τα δύο αδέλφια, κυρίες και κύριοι, που είχαν μόλις ένα χρόνο διαφορά από πολύ μικρή ηλικία, ήταν αχώριστοι. Και όταν λέω αχώριστοι, το εννοώ, παιδιά, έκαναν τα πάντα μαζί και μπορούμε να πούμε πως περισσότερο ο πιο κλειστός Γκραντ ήταν γατζωμένος πάνω στον Κόντι, παρά το αντίθετο. Ο Γκραντ ήταν ένα πολύ μοναχικό παιδί και συνέχισε να είναι έτσι ακόμη και όταν μεγάλωσε, κάνοντας παρέα μόνο με τον Κόντι, τον αδελφό του δηλαδή, και με τους φίλους του Κόντι. Με τον Κόντι πήγαιναν μαζί να αθληθούν, είχαν γραφτεί και σε μια σχολή άρσης βαρών, είχαν ακριβώς το ίδιο χόμπι, την κατασκευή υπολογιστών, επηρεασμένοι και πάλι έντονα από τον πατέρα τους. Πήγαιναν μαζί σε σχολή σκοποβολής με τα δικά τους όπλα, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, ο καθένας στην οικογένεια Αμάτο είχε το δικό του όπλο. Εντάξει, Αμερική, μην απορείτε. Επίσης, παρέα έπαιζαν και video games, γι' αυτόν τον λόγο έκτιζαν και τους δικούς τους πανάκριβους υπολογιστές. Και σύν της άλλης, μοιραζόντουσαν και την ίδια τρέλα με τα άνιμε, φτιάχνοντας σιγά σιγά την προσωπική τους συλλογή με φιγούρες, κόμικ και οτιδήποτε άλλο βγάζει αυτή η κοινότητα, από μπλουζάκια μέχρι φαγητά. Ίσως όμως τόση ώρα που μιλάω μόνο για τα δύο μικρότερα αγόρια της οικογένειας, κάποιος ή κάποια να αναρωτιέται γιατί δεν αναφέρω καθόλου τον Τζέισον, το μεγαλύτερο γιο των Αμάτων. Ο Τζέισον, κυρίες και κύριοι, ήταν αρκετά διαφορετικός από τα δύο του αδέλφια. Αποφάσισε αρκετά γρήγορα, σε ηλικία μόλις 19 ετών, να φύγει από το πατρικό του σπίτι για να ζήσει την δική του ανεξάρτητη ζωή. Εντάξει, μόλις 19. Μια χαρά ηλικία είναι. Μάλιστα, λίγα χρόνια μετά κατάφερε να κάνει και την δική του οικογένεια, να κάνει δύο παιδιά, με τα οποία κάθε Σαββατοκύριακο, όποτε μπορούσε τέλος πάντων, επισκεφτόντουσαν την οικογένειά του, γιατί, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ δεμένοι. Πίσω στα δύο μικρότερα αδέλφια του Τζέισον τώρα, στους Κόντι και Γκραντ, οι οποίοι κατάφεραν να τελειώσουν και οι δύο την σχολή νοσηλευτικής με ένα χρόνο διαφορά, αφού τόσα ήταν και τα χρόνια που τους χώριζαν. Οπότε στη συνέχεια αποφάσισαν από κοινού και πάλι να συνεχίσουν τις σπουδές τους, σπουδάζοντας αναισθησιολογία. Και παρόλο που ο Γκραντ, όπως δήλωσε αργότερα, ήταν καλύτερος από τον αδερφό του στα μαθήματα, δεν κατάφερε ποτέ να τελειώσει τη σχολή αναισθησιολογίας, σε αντίθεση με τον αδελφό του που κατάφερε να πάρει και αυτό το πτυχίο. Αυτή η έξτρα ειδικότητα που κατήχε πλέον ο Κόντι τον βοήθησε να πιάσει πολύ γρήγορα δουλειά ως νοσοκόμος παύλα αναισθησιολόγος σε ένα τοπικό νοσοκομείο με έναν αρκετά μεγάλο μισθό, με τον Γκραντ τώρα να πιάνει και εκείνος δουλειά σε ένα άλλο νοσοκομείο ως απλός νοσοκόμος. Και εννοείται όχι και με ανάλογες απολαβές όπως ήταν αυτές του αγαπημένου του αδερφού. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα να εξασκήσουν το επάγγελμα που σπούδασαν και οι δύο, φάνηκε ξεκάθαρα ποιος αγαπούσε πραγματικά το συγκεκριμένο επάγγελμα και ποιος όχι. Τον Ιούνιο του 2018, μετά από 5 χρόνια εργασίας σε κλινική ως νοσοκόμος, ο 29χρονος πλέον Γκραντ φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κλοπή αναισθητικών από την κλινική που εργαζόταν. Βλέπετε, βρέθηκαν στην κατοχή του 8 επιπλέον φιαλίδια με ένα πολύ ισχυρό αναισθητικό, τα οποία, όπως δήλωσε στις αρχές, είχε χρησιμοποιήσει σε ασθενείς και παρά τις οδηγίες των ιατρών αποφάσισε πως πρέπει να τους χορηγήσει επιπλέον δόσεις αναισθητικού. Οι ισχυρισμοί του τώρα ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν, μάλιστα το νοσοκομείο ισχυριζόταν πως ο Γκραντ είχε κλέψει τα φιαλίδια για προσωπική του χρήση, όμως κανένας από τους δύο ισχυρισμούς δεν επιβεβαιώθηκε στο τέλος. Ο Κόντι, μόλις έμαθε για την δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί ο αδερφός του, αμέσως έβαλε πλάτη, πληρώνοντας από την τσέπη του $8,000 για να προσλάβει τον καλύτερο δικηγόρο που μπορούσε να αναλάβει την υπόθεση. Ο ακριβοπληρωμένος δικηγόρος λοιπόν ουσιαστικά απείλησε το νοσοκομείο πως εάν τελικά αποδειχθεί αληθές πως ο πελάτης του χρησιμοποίησε τα αναισθητικά αυτά στους ασθενείς, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με μηνύσεις από εκείνους. Γι' αυτό και όλες οι κατηγορίες προς το πρόσωπο του Γκραντ Αμάτο αποσύρθηκαν αμέσως. Έπιασαν τόπο τα 8.000. Βέβαια, παρόλο που τελικά η υπόθεση κλοπής είχε αίσιο τέλος για τον Γκραντ, η ρετσινιά του κλέφτη δεν έφυγε ποτέ από πάνω του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει στο μέλλον αλλού δουλειά ως νοσοκόμος κοντά στον τόπο διαμονής του. Το γεγονός αυτό έπεσε αρκετά βαρύ στον ήδη ευάλωτο Γκραντ, ήταν αρκετά παραπονιάρης ακόμη και στα 29 του. Βλέπετε, δεν είχε τη θέληση να φύγει από το πατρικό του σπίτι ακόμη, ήταν αρκετά μοναχικός χαρακτήρας, δεν είχε άλλους φίλους εκτός από τον Κόντι, ούτε και κάποια ερωτική
σχέση. Μάλιστα, η τελευταία ερωτική σχέση που είχε ήταν πολλά χρόνια πριν με μια κοπέλα όταν ακόμη πήγαινε σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν τον έκαναν να μένει όλη μέρα μες στο σπίτι, παίζοντας video games χωρίς να έχει καμία απολύτως επαφή με τον έξω κόσμο. Οι γονείς του τώρα συχνά πυκνά τον επέπληταν για τη ζωή που είχε επιλέξει να κάνει μετά την απόλυσή του από το νοσοκομείο, όμως εκείνος έμοιαζε να μην θέλει καθόλου να αλλάξει, μάλλον να μην κάνει τίποτα για να αλλάξει. Οι μόνες του εξορμήσεις εκτός σπιτιού ήταν με τον αδερφό του τον Κόντι, ο οποίος τον έπαιρνε μαζί με τους φίλους του όπως συνήθιζε, μήπως μπορέσει και ξεφύγει από τον τρόπο ζωής φοιτητή που έκανε παρά τα 30 του χρόνια. Ο καιρός περνούσε και ο Grant δεν φαινόταν να μπορεί ή να θέλει να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά του. Οι γονείς του παρόλα αυτά τον πίεζαν συνεχώς να βρει μια δουλειά για να μπορέσει να πάρει τη ζωή στα χέρια του, όπως και ο Κόντι, αλλά τζίφος. Η λύση λοιπόν που σκέφτηκε ο Grant αμάτο για να σταματήσουν πλέον όλοι να τον ζαλίζουν ήταν να τους ανακοινώσει πως θα προσπαθήσει να δοκιμάσει την τύχη του ως gamer, παύλα streamer, στην πλατφόρμα Twitch. Να εξηγήσω τι είναι ο gamer streamer για όποιον άνοιξε πρώτη φορά το YouTube και έπεσε πάνω μου. Είναι κάποιος που παίζει παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση ώστε να βλέπουν την αντίδρασή του οι θεατές όσο παίζει και να κερδίζει έσοδα από τις δωρεές τους. Ο Grant λοιπόν έπεισε τους αγανακτισμένους γονείς του να τον στηρίξουν στο νέο του αυτό εγχείρημα, άλλωστε και οι δύο ήταν αρκετά ανοιχτόμυαλοι και έτσι κι αλλιώς ο γιος τους ήταν όλη μέρα στο σπίτι και έπαιζε βίντεο παιχνίδια, οπότε γιατί να του πουν όχι. Του αγοράζουν λοιπόν όλον τον πανάκριβο απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται κάποιος για να παίζει όλα τα νέα παιχνίδια που κυκλοφορούν και να τα στριμάρει κιόλας σε τέλεια ποιότητα. Του αγόρασαν νέο πανάκριβο gaming PC, νέο γραφείο, νέα καρέκλα, μικρόφωνο, κάμερα, οθόνη, όλο το set του ολοκληρωμένου Twitch και όχι μόνο δηλαδή gaming streamer. Μόνο που ο Grant, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το χρησιμοποίησε μόνο ως δικαιολογία για να τους αποφύγει. Στην πραγματικότητα δεν στρίμαρε ποτέ. Μία από τις πολλές μοναχικές νύχτες λοιπόν που περνούσε στο PC του ο Grant ανακαλύπτει ένα site με κοπέλες να μεταδίδουν live από το δωμάτιό τους, μόνο που δεν έδειχναν τα skills τους στο gaming, αλλά τα κάλλη τους. Προφανώς και δεν λέω ποιο είναι το site για να μην του κάνω διαφήμιση, όμως μιλάμε για έναν ιστότοπο με πάνω από 600 γυναίκες ή και άνδρες, ανάλογα τα γούστα, σε ζωντανή μετάδοση, με τις οποίες και τους οποίους μπορείς να συνομιλήσεις, αλλά να τους βάλεις κιόλας να κάνουν διάφορα πράγματα για εσένα, πληρώνοντας ένα μικρό ή μεγάλο αντίτιμο, ανάλογα τα γούστα σου και την τσέπη σου. Ο Grant λοιπόν εκεί μέσα γνώρισε ή μάλλον πέτυχε την Σιλβίγια Βεντσισλάβοβα ή όπως ήταν το ψευδώνυμό της στην πλατφόρμα, Σίλβη. Μία Ουκρανή streamer, παύλα stripper, που δυστυχώς την ερωτεύτηκε αμέσως. Ο Grant, κυρίες και κύριοι, έπαθε αιμονή μαζί της, επισκεφτόταν το site σε καθημερινή βάση για να την δει, αλλά το χειρότερο ήταν πως δεν έμενε μόνο εκεί. Ο Grant αγόραζε συνεχώς tokens, μάρκες δηλαδή διαδικτυακές, τις οποίες τις χρησιμοποιούσε για να έχει ιδιωτικές διαδικτυακές συνεδρίες με την Sylvie. Και όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο περισσότερο χρόνο ήθελε να περνάει μαζί της ο Grant, πίστευε, βλέπετε, πως δεν ήταν απλά μια streamer και ένας θεατής της, αλλά πως είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που με τον καιρό δυνάμωνε. Είχε μάλιστα δημιουργήσει και μια ψεύτικη περσόνα, την οποία και παρουσίαζε στην Ουκρανή streamer. Της έλεγε πως ήταν ένας πολύ επιτυχημένος streamer στο Twitch, πως οδηγούσε ένα πολύ ακριβό αμάξι και πως γενικά το φυσάει το χρήμα. Όπως καταλαβαίνετε, μια πορνο streamer μόλις ακούει κάτι τέτοιο, όχι απλά δείχνει ενδιαφέρον στον ψεύτικο θεατή της, αυτή είναι η δουλειά της άλλωστε, αλλά σίγουρα βάζει όλα της τα όπλα σε ισχύ για να τον κάνει να χαλάσει ακόμη περισσότερα χρήματα για εκείνη. Ο Grant αμάτο, κυρίες και κύριοι, για τους επόμενους 6 μήνες θα παρακολουθούσε τουλάχιστον κάθε βράδυ 4 ώρες την Sylvie και θα αγόραζε το λιγότερο μία ώρα ιδιωτικής συνεδρίας
μαζί της, κατά την οποία την έβαζε να αυνανίζεται μόνο για εκείνον με διάφορα ερωτικά παιχνίδια που της είχε αγοράσει ο ίδιος, παρακαλώ. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ο Grant δεν πλήρωνε μόνο για να βλέπει γυμνή και όχι μόνο την Sylvie, δεν του φτάνει μόνο αυτό, αλλά της έστελνε και στο χώρο της διάφορα δωράκια, εσώρουχα και sex toys για να φοράει και να χρησιμοποιεί κατά τις συνεδρίες τους. Και ταυτόχρονα να επιβεβαιώνει και τον μύθο του λεφτά. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί σε όλους σας μία βασική απορία. Καλά ρε Θωμά, πόσο στήχιζε μία τέτοια συνεδρία με την Sylvie? Η μία ώρα ιδιωτικής συνεδρίας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στήχιζε στον Grant, κρατιέστε, $600. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, ο Grant Αμάτο σπαταλούσε στην καλύτερη περίπτωση κάθε βράδυ $600 για τα μάτια της Sylvie, λεφτά που σίγουρα δεν θα μπορούσαν να είχαν προέλθει από το λογαριασμό του άνεργου για πάρα πολύ καιρό Grant Αμάτο. Ο 30χρονος Grant ζητούσε συνεχώς την προσωπική κάρτα είτε της μητέρας του, είτε του πατέρα του, αλλά είτε και του αδελφού του, του Cody, δήθεν για να επενδύσει χρήματα στην προώθηση του καναλιού του στο Twitch, ώστε να ανέβει πιο γρήγορα σε συνδρομητές. Εννοείται πως όλοι ήταν θετικοί στο να τον βοηθήσουν, οπότε του έδιναν αυτά τα χρήματα, και εννοείται πως ο Grant δεν έβαλε ποτέ ούτε μία διαφήμιση, έστω ρε παιδί μου, για τα μάτια του κόσμου, για να προωθήσει το κανάλι του, το οποίο κάτι μου λέει ότι δεν είχε καν δημιουργήσει. Πολύ γρήγορα όλη η οικογένεια κατάλαβε πως τα χρήματα που σπαταλούσε ο Grant ήταν πάρα πολλά, γι' αυτό και άρχισαν να αρνούνται από κάποια στιγμή και μετά να του δίνουν την χρεωστική ή την πιστωτική τους κάρτα μετέπειτα, κάτι που έδειχνε να τον εξοργίζει. Εννοείται όμως πως ο ερωτευμένος και εθισμένος στο πορνό Grant δεν θα έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. Φωτογράφησε κάθε μία από τις κάρτες της οικογένειας ώστε να τις έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμες, χρησιμοποιώντας μία μέρα την κάθε μία. Για κακή του τύχη όμως, η τράπεζα που είχε τα χρήματά του, ο Τσάντ, ο πατέρας της οικογένειας, επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει πως από τον λογαριασμό του γίνονται κάποιες ύποπτες μεγάλες διαδικτυακές αγορές που ίσως να μην ήταν δικές του. Ο Τσάντ λοιπόν, μόλις το ακούει αυτό, ζητάει να του στείλουν αναλυτική αναφορά με όλες τις αναφορές, παύλα πληρωμές, που έχουν γίνει από την κάρτα του ίδιου, της συζύγου του, αλλά και του γιού τους, του Cody, για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Λίγες ημέρες μετά οι αναφορές ήρθαν και αυτό που αντίκρισε η οικογένεια Αμάτο θα τους πλήγωνε και θα τους εξόργιζε ταυτόχρονα. Ο μικρότερος γιος τους, ο Grant, είχε προλάβει να ξοδέψει μέσα σε ένα διάστημα μόλις 6 μηνών συνολικά και από τις 3 κάρτες. Κρατηθείτε από κάπου, πρέπει να κρατηθείτε, ακούστε τη συμβολή μου. Λοιπόν, έτοιμοι? Κάτι λιγότερο από $200,000. Ο Τσάντ ήταν πολύ λυπημένος, αλλά κυρίως εξοργισμένος με τον μικρό του γιο, και πώς να μην ήταν άλλωστε, εφόσον είδε μια μέρα όλες τις οικονομίες του να κάνουν φτερά και την οικογένειά του από οικονομικά εύρωστη να καταλήγει καταχρεωμένη. Η Μάργαρετ τώρα καταφέρνει λίγο να τον ηρεμήσει πριν αντιμετωπίσει το γιο του. Υποτίθεται, βλέπετε μέχρι εκείνη τη στιγμή, πως ο Grant χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να ανεβάσει το Twitch κανάλι του, έτσι. Όμως μετά από μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση που είχαν, ο Grant μετά από πίεση αποκάλυψε σε όλους το πού ακριβώς χαλούσε στα αλήθεια τα χρήματα που του έδιναν. Ο Chad, παρόλα τα ακραία που ακούει από τον γιο του, του δίνει τελεσίγραφο πως εάν δεν έπιανε δουλειά πολύ γρήγορα για να ξεπληρώσει τα χρέη που ο ίδιος φόρτωσε στην οικογένεια, τότε δεν θα είχε θέση μέσα στο σπίτι τους. Η Μάργαρετ από την άλλη, η οποία είχε μάθει να κάνει την καλή αστυνομικό της οικογένειας, συμβούλεψε τον άλλο της γιο, τον Cody, για να ξεχαστεί λίγο το θέμα, να πάρει τον Grant και να πάνε επιτέλους στο ταξίδι που τόσα χρόνια ονειρευόντουσαν ως anime fan. Στην Ιαπωνία δηλαδή, και εννοείται, επειδή ο Grant δεν είχε μία πάνω του, όλα τους τα έξοδα για εκείνο το ταξίδι θα έβγαιναν από την τσέπη του Cody,
που για άλλη μια φορά βάζει πλάτη στον αγαπημένο του αδελφό. Οι Κόντι και Γκραντ λοιπόν μαζί με έναν φίλο του Κόντι, τον Τζέρικο, πάνε για 10 ημέρες παρακαλώ ταξίδι στην Ιαπωνία. Οι τρεις τους τα περνούσαν πολύ καλά, ο Κόντι μάλιστα είχε ρητή εντολή να έχει από κοντά τον αδελφό του, να μην τον αφήνει ποτέ μόνο του και προπάντων να μην τον αφήσει να έχει κάποια επικοινωνία με την Σίλβη όλο αυτό το δεκαήμερο και όντως για 9 ημέρες ο Γκραντ φαινόταν να μην σκέφτεται καν την Σίλβη, ούτε να έχει ανάγκη να της μιλήσει, μέχρι που την τελευταία μέρα βρήκε την ευκαιρία να απογοητεύσει τους πάντες. Ενώ λοιπόν έχει φτάσει η νύχτα της 10ης ημέρας του ταξιδιού τους στην Ιαπωνία, ο Κόντι έχει μπει για μπάνιο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ο Γκραντ μπορεί και βρίσκει ευκαιρία κρυφά από τον Τζέρικο να φύγει από το δωμάτιο. Όταν ο Κόντι τώρα βγαίνει από τον μπάνιο, ρωτάει έντρομος τον Τζέρικο πού είναι ο αδερφός του και δίχως καν να προλάβει να το απαντήσει, ο Κόντι ήδη είχε ξεκινήσει να ντύνεται για να πάει να τον φέρει πίσω. Τελικά μετά από αρκετή ώρα ψαξίματος τον βρίσκουν να μιλάει μέσω βιντεοκλήσης με το κινητό του μέσα σε ένα τοπικό καζίνο που προσέφερε δωρεάν Wi-Fi. Ο Γκραντ, όπως καταλαβαίνετε, είχε και πάλι κυλήσει, μόλις βρήκε όχι ολόκληρη, μισή ευκαιρία, έτρεξε να μιλήσει στην Σίλβη. Και όχι μόνο έτρεξε, κυρίες και κύριοι, αλλά λίγο αργότερα ο Τζέρικο, ο φίλος των Αμάτο, λαμβάνει μια κλήση από τον πατέρα του. Εκείνος λοιπόν τον ενημερώνει πως του τηλεφώνησε η τράπεζα και του είπε πως έχουν γίνει 3 απόπειρες χρέωσης της κάρτας του από $600 έκαστος, με μόνο τη μία εξ αυτών, ευτυχώς, να έχει γίνει αποδεκτή. Ο αδίσταχτος Γκραντ, κυρίες και κύριοι, είχε κλέψει την κάρτα του Τζέρικο, του φίλου τους, και προσπάθησε με αυτήν να πληρώσει μία πριβέ συνεδρία με την Σίλβη. Η οικογένεια Αμάτο έπρεπε πηγόντως να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό, γιατί το ποτήρι όχι απλά είχε ξεχυλήσει πλέον, ήταν έτοιμο να σπάσει. Με το που γυρνάνε τα αδέλφια από την Ιαπωνία, όπως είναι φυσικό, ο Κόντι ενημερώνει κατευθείαν τον πατέρα του για ό,τι έγινε και εκείνος, όπως είναι φυσικό, γίνεται πυρ και μανία. Έδωσε άλλο ένα τελεσίγραφο στον Γκραντ πως εάν δεν βρει την άλλη μέρα δουλειά για να αποπληρώσει τα χρέη που τους φόρτωσε, τότε δεν θέλει να το ξαναδεί μπροστά του. Να σημειωθεί εδώ πως η οικογένεια Αμάτο ήδη είχε υποθηκεύσει το σπίτι της ώστε να μπορέσει να πάρει ένα δάνειο για να ξεχρεώσει σιγά σιγά το χρέος των περίπου $200,000 που τους είχε φορτώσει ο Γκραντ. Μετά λοιπόν από μια πολύ έντονη διαμάχη μεταξύ τους, ο 30χρονος Γκραντ αποφασίζει να φύγει από το σπίτι του χωρίς να ενημερώσει κανέναν για το που πάει. Η Μάργαρετ τώρα, η μητέρα τους που ήταν υπερπροστατευτική με τα παιδιά της, μετά από μία ημέρα που είχε φύγει ο γιος της και δεν είχε μάθει νέα του, δήλωσε εξαφάνιση στην αστυνομία λέγοντάς τους πως ο γιος της είναι καταθλιπτικός και πως έχει τάσεις αυτοκτονίας. Για αρκετές ημέρες κανείς δεν είχε νέα από τον Γκραντ, μέχρι που μία ημέρα το τηλέφωνο στο σπίτι των Αμάτο χτυπά. Στην άλλη άκρη της γραμμής τώρα ήταν μία θεία του Γκραντ, η Ντόνα, η αδελφή του Τσάντ, η οποία ήθελε να ενημερώσει τους γονείς του Γκραντ ότι μένει στο σπίτι της εδώ και κάποιες ημέρες. Ο Τσάντ, αρχικά ανακουφισμένος πως ο γιος του δεν έχει πάθει κάτι, ευχαριστεί την Ντόνα για την κίνησή της να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της, όμως καταλάβαινε από τον τρόπο που του μιλούσε πως ήθελε και κάτι άλλο να του πει. Όταν την ρώτησε λοιπόν αν συμβαίνει κάτι, εκείνη με αρκετά μεγάλο εκνευρισμό είπε στον Τσάντ πως ο Γκραντ χρησιμοποίησε κρυφά από εκείνη την κάρτα της ώστε να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό σε ένα site και πως θα αναγκαστεί να κάνει μήνυση στον Γκραντ για να μην χάσει τα λεφτά της. Ο καταρακωμένος αλλά πάνω απ' όλα περήφανος Τσάντ, βλέποντας την ζωή του γιού του να καταστρέφεται μετά από μια τέτοια καταγγελία, βλέπετε το ποινικό του μητρό ήταν ήδη βεβαρημένο με την κλοπή που είχε κάνει στο νοσοκομείο, μεταποίηθη την Ντόνα να μην προβεί σε μια τέτοια κίνηση, αφού όπως της υποσχέθηκε θα της επιστρέψει ο ίδιος όλα τα χρήματα που χάλασε ο Γκραντ. Συγκεκριμένα είπε στην Ντόνα, «Δεν πειράζει Ντόνα μου, θα χρειαστεί να δουλέψω λίγα χρόνια παραπάνω, φτάνει να μην δω στη φυλακή το παιδί μου». Είπαμε, πάνω απ' όλα περήφανος ο Τσάντ, όμως
Μήπως κάποια στιγμή ο Γκραν θα έπρεπε να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του. Τέλος πάντων, δεν είμαι γονιός ακόμη, οπότε δεν μπορώ και να κρίνω. Αμέσως ο Τσάντ, μόλις κλείνει το τηλέφωνο που μιλούσε με την Ντόνα, καλεί όλη του την οικογένεια για να τους μιλήσει. Οι Τζέισον, Κόντι, Μάργαρετ και Τσάντ λοιπόν αποφασίζουν από κοινού να πάνε να μιλήσουν στον Γκραντ. Και πολλοί είχαν αργήσει νομίζω. Στις 23 Δεκεμβρίου του 2018 λοιπόν πάνε στο σπίτι της Ντόνα όλοι μαζί για να τον πάρουν. Ο Κόντι αναλαμβάνει να ξεκινήσει την κουβέντα που ήθελαν να του κάνουν, λέγοντάς του πως έχει σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται ειδικός να τον βοηθήσει για να το ξεπεράσει. Και ενώ αρχικά ο Γκραντ ήταν αρνητικός, λίγο μετά πείθεται και μπαίνει μέσα στο αμάξι για να τον μεταφέρουν σε μια ειδική κλινική απεξάρτησης. Εκεί ο Γκραντ θα έπρεπε να περάσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης διάρκειας 60 ημερών, το οποίο στήχιζε 15.000 δολάρια. Ένα ποσό που θα το πλήρωνε εξ ολοκλήρου, ποιος άλλος λέτε, ο φύλακας άγγελος του Γκραντ, ο Κόντι. Όμως κυρίες και κύριοι, έναν άνθρωπο για να τον σώσεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να θέλει και ο ίδιος να σωθεί. Και ο Γκραντ δυστυχώς δεν άνοικε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο αχάριστος, μπορούμε να πούμε τώρα με σιγουριά, Γκραντ Αμάτο, θόλωσε με ψέματα τους γιατρούς της κλινικής, παρουσίασε την ιστορία του με την Σίλβιο ως κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ αθώο που μπορεί να το ελέγξει, κατάφερε επίσης να τους καθησυχάσει πως δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις όπως τους είχαν ενημερώσει οι γονείς του Γκραντ και έτσι μετά από μόλις 12 ημέρες η κλινική τον αφήνει κύριο ελεύθερο να γυρίσει στο σπίτι του. Όπως είναι φυσικό, ολόκληρη η οικογένεια του Γκραντ ήταν σαφώς απογοητευμένη με τη στάση του γιού τους, με τον πατέρα του αυτή τη φορά ως άλλος θεός του σπιτιού να θέτει κάποιες εντολές που εάν ο Γκραντ παρέβαινε θα έπρεπε να μαζέψει ο ίδιος τα μπουγαλάκια του και να φύγει αμέσως από το πατρικό του σπίτι. Οι κανόνες αυτοί τώρα περιελάμβαναν μεταξύ άλλων απαγόρευση της χρήσης του κινητού του μάρκας iPhone μάλιστα. Ο Τσάντ έδωσε ένα νέο κινητό στο γιο του που δεν είχε τη δυνατότητα να συνδέεται στο ίντερνετ, κλείδωσε με το δικό του αποτύπωμα το iPhone του Γκραντ ώστε και να το βρει να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει, περιελάμβανε απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε υπολογιστή στο σπίτι, μάλιστα είχε κλειδώσει και όλους τους υπολογιστές με κωδικό που ήξερε μόνο ο ίδιος και η γυναίκα του και το σημαντικότερο, του είπε, όπως του είχε ξαναπεί δηλαδή, να βρει δουλειά αμέσως για να ξεχρεώσει τα χρέη του. Εκτός από τους κανόνες τους οποίους παρακαλώ ο Τσάντ είχε καταγράψει αναλυτικότητα σε ένα χαρτί που έπρεπε να υπογράψει ο Γκραντ, όσο ο γιος του ήταν στην κλινική είχε προλάβει να επικοινωνήσει με την Σίλβη ο ίδιος, για να της αποκαλύψει την πλήρη αλήθεια για τον Γκραντ, πως δεν είναι ούτε πετυχημένος, ούτε πλούσιος και πως τα λεφτά που της έδινε ήταν κλεμμένα και όχι δικά του. Επίσης την ενημέρωσε πως του είχε απαγορευτεί να μιλάει μαζί της διαροπάλου. Ο Γκραντ, μη έχοντας πλέον άλλη επιλογή, δέχεται όλα όσα δικαίως του επέβαλε ο πατέρας του να κάνει εάν ήθελε να συνεχίσει να ζει μέσα στο σπίτι του, όμως μία κίνηση θα χαλούσε ό,τι με τόσο κόπο προσπαθούσε να φτιάξει ο Τσάντ για να σώσει τον γιο του. Ενώ ο πατέρας του είχε απαγορεύσει στον Γκραντ κάθε επικοινωνία με την Σίλβη, η μητέρα του, η Μάργαρετ, δεν μπορούσε να είναι τόσο αυστηρή όσο ο σύζυγός της με τον Γκραντ, παρότι τους είχε κάνει τόσα όλους αυτούς τους μήνες, οπότε και κάνει το μεγάλο λάθος να αφήσει τον γιο της να επικοινωνήσει με την Σίλβη από το κινητό της μέσω Twitter, λέγοντάς του να μείνει μόνο στα τυπικά μαζί της. Ναι, σιγά. Το πρόβλημα λοιπόν με αυτή τη συγκίνηση είναι πως ο Γκραντ, ο οποίος είχε να μιλήσει αρκετές ημέρες με τη Σίλβη, κατάλαβε πως η στάση της απέναντί του είναι πολύ διαφορετική. Δεν του μιλούσε τόσο θερμά όσο παλαιότερα και την αναγκάζει να του πει τον λόγο. Εκείνη λοιπόν του λέει πως ξέρει όλη την αλήθεια για εκείνον από τον πατέρα του, πως δεν έχει λεφτά, πως έχει κλέψει λεφτά για να της μιλάει και του ζητάει να σταματήσει να της μιλάει αποκλείοντάς τον κατευθείαν. Ο ερωτευμένος και εξαρτημένος από τη Σίλβη Γκραντ, όπως καταλαβαίνετε, βγήκε εκτός εαυτού μετά την επικοινωνία του
μαζί της. Ναι, μεν δεν έπρεπε να μάθει ο πατέρας του πως επικοινώνησε μαζί της, όμως δεν γινόταν να μην του ζητήσει το λόγο που τόλμησε να μιλήσει με εκείνην και να της πει κιόλας και όλη την αλήθεια. Το ίδιο απόγευμα, μόλις ο Τσάντ επιστρέφει από τη δουλειά του, ο Γκραντ επιτίθεται φραστικά στον πατέρα του, ο οποίος τον διώχνει από το σπίτι αμέσως, όπως του είχε πει ότι θα συμβεί εάν παρέβαινε κάποιον από τους κανόνες που είχε θεσπίσει. Ο Γκραντ πλέον ήξερε πως δεν υπάρχει επιστροφή στο πατρικό του μετά από αυτό. Στις 25 Ιανουαρίου του 2019 η αστυνομία λαμβάνει μια κλήση από τη δουλειά του Κόντι, του αδελφού του Γκραντ, πως εκείνος έχει αργήσει να πάει στην βάρδια του, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ στα τόσα χρόνια που δούλευε εκεί πέρα. Όπως επίσης ότι δεν απαντάει στα τηλεφωνήματά τους, ούτε εκείνος αλλά ούτε και κανένας άλλος από τα μέλη της οικογένειάς του. Η αστυνομία λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι των Αμάτο όπου διέμενε ο Κόντι, χτυπούν την πόρτα, όμως κανένας δεν αποκρίνεται. Οι πόρτες ήταν όλες κλειστές και τα παράθυρα για κάποιον περίεργο λόγο ήταν καλυμμένα με χαρτί. Δίχως να έχουν άλλη επιλογή λοιπόν, οι αστυνομικοί σπάνε ένα από τα παράθυρα του σπιτιού για να μπουν μέσα και το θέαμα που αντίκρισαν ήταν φρικιαστικό. Βρήκαν τους Μάργαρετ, Τσάντ και Κόντι Αμάτο νεκρούς έχοντας πυροβοληθεί όλοι στο κεφάλι. Η Μάργαρετ καθισμένη στο γραφείο εργασίας της είχε πυροβοληθεί από πίσω, ο Κόντι στο δεξί του μάγουλο και ο Τσάντ είχε φάει δύο σφαίρες στο κεφάλι αφού όπως είπε μετέπειτα ο ιατροδικαστής η πρώτη δεν είχε καταφέρει να τον σκοτώσει. Οι ύποπτοι τώρα για αυτές τις δολοφονίες δεν θα μπορούσαν να ήταν άλλοι εκτός από τρία άτομα. Τους Τζέισον, Γκραντ και Κόντι Αμάτο, διότι οι δολοφονίες των τριών μελών της οικογένειας δεν φαινόταν να συνοδευόντουσαν με κάποια κλοπή. Δεν έλειπε τίποτα μέσα από το σπίτι, όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα σημάδι παραβίασής του. Άρα, ο δολοφόνος είναι κάποιος που είτε είχε κλειδιά του σπιτιού ή κάποιος που του άνοιξαν ελαφρά την καρδία ή κάτοικοι του σπιτιού για να μπει μέσα. Τώρα, θα αναρωτιέσαι δικαίως, εντάξει, ο Τζέισον και ο Γκραντ, okay, βγάζει νόημα να είναι ύποπτοι. Ο Κόντι, γιατί? Διότι κυρίες και κύριοι, στον τόπο του εγκλήματος, ναι μεν βρέθηκαν νεκροί οι γονείς του Κόντι αλλά και ο ίδιος, όμως ο Κόντι βρέθηκε νεκρός σε εμβριακή στάση με το όπλο του δίπλα και τέσσερις κάλικες από το ίδιο όπλο να βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο σπίτι. Όσοι δηλαδή ήταν και οι πυροβολισμοί που έγιναν για όλες τις δολοφονίες που έγιναν εκεί πέρα. Όλα δηλαδή έμοιαζαν σαν ο Κόντι να σκότωσε τους γονείς του και μετά να αυτοκτόνησε. Οι αρχές, μη πιστεύοντας όλα όσα είδαν μέσα στο σπίτι των Αμάτο, πήγαν πρώτα στη δουλειά του Τζέισον για να κάνουν έναν ευνίδιο έλεγχο στο μεγαλύτερο γιο της οικογένειας. Όμως δεν κατάφεραν να βρουν τίποτα ενοχοποιητικό ούτε πάνω του, αλλά ούτε και στο αμάξι του. Μάλιστα, ο Τζέισον είχε και ένα πολύ ισχυρό άλοθη, αφού το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου που έγιναν οι δολοφονίες, εκείνος είχε βγει για φαΐ με τη γυναίκα του και τις δύο του κόρες. Οπότε, οι αρχές πάνε αμέσως στον αμέσως επόμενο και μοναδικό πλέον ύποπτο που τους είχε μείνει, τον Γκραντ Αμάτο. Στις 26 Ιανουαρίου του 2019, ο Γκραντ Αμάτο ξυπνάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου Double Tree στο Ορλάντο, το οποίο ανήκει στην αλυσίδα ξενοδοχείων του Hilton. Επαναλαμβάνω, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το κατάλαβαν, ο άνεργος εδώ και σχεδόν ένα χρόνο Γκραντ νίκιαζε δωμάτιο στο ξενοδοχείο Hilton. Okay. Απ' έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου λοιπόν τον περίμεναν οι αρχές, οι οποίες του ζήτησαν να τις ακολουθήσει στο τμήμα αμέσως για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Και ο Γκραντ, κυρίες και κύριοι, τους ακολουθεί κατευθείαν, χωρίς να κάνει ούτε μία ερώτηση. Ούτε ρώτησε πώς, πού, γιατί με θέλετε ρε παιδιά να έρθω, τι έγινε, τίποτα. Ούτε καν μετά από τρεις ώρες συζήτησης παύλα ανάκρισης δεν ρώτησε γιατί τον έχουν εκεί πέρα. Τρεις ώρες στις οποίες συχνά πυκνά πετούσε το πόσο οξύθυμος ήταν ο πατέρας του και το πόσο κακή σχέση
είχε όχι με εκείνον, αλλά με τον Κόντι. And what was the conversation? Conversation was basically that he was brought up to speed, you know, and that he would take care of it. Ο Γκραντ Αμάτο λοιπόν λέει στους αστυνομικούς ότι από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι του στις 24 Ιανουαρίου του 2019 δεν είδε ξανά τους γονείς του. Το μόνο που είδε είναι μισή ώρα μετά τον Κόντι, τον αδελφό του, ο οποίος γυρνούσε από τη δουλειά και του έδωσε, όπως δήλωσε, την κάρτα του για να μπορεί να περάσει τώρα που τον έδιωξαν από το σπίτι οι γονείς του. Αποχαιρετίστηκαν λοιπόν, με τον Κόντι να του λέει ως τελευταία κουβέντα πως θα τους κανονίσει αυτός. Εννοώντας τους γονείς τους. We have a conversation and he leaves to go home. Right. And you leave to go where? And then I stay in that general area just so that if anything happens somebody like knows where I am. Οι detectives μετά από πολλή ώρη συζήτηση με τον ύποπτο αποφασίζουν την κατάλληλη στιγμή να αποκαλύψουν στον Grant γιατί τον έχουν καλέσει εκεί πέρα. Εφόσον δεν ρώταγε εκείνος, να του πούν πως κάτι έχει συμβεί στους γονείς του. Όχι τι ακριβώς όμως ακόμα. Ο Grant, που αρχικά το έπαιζε ανήξερος για όλα αυτά, στη συνέχεια και μετά από πιέσεις των detective, ξαφνικά αλλάζει την ιστορία του. I saw like a news van and then I don't think there might have been like a cop car. There was like traffic being. Ο Grant τώρα ισχυρίζεται πως περνώντας από το σπίτι του μισή ώρα μετά είδε ένα βανάκι δημοσιογραφικό απ' έξω και την αστυνομία, όμως δεν έδωσε σημασία ούτε έψαξε το λόγο που βρίσκονταν εκεί αυτά τα οχήματα. Ενώ λίγο μετά είπε ότι έψαξε τελικά και ότι δεν βρήκε τίποτα στο ίντερνετ σχετικά με τους γονείς του. Γενικά ο μέχρι εκείνη τη στιγμή ψύχρεμος Grant Αμάτο σιγά σιγά αρχίζει να υδρώνει. Οι detectives τώρα βλέποντάς τον να λυγίζει σιγά σιγά αποφασίζουν να του πούν για τους νεκρούς του γονείς, αλλά να του δείξουν κιόλας φωτογραφίες από τα πυροβολημένα πτώματά τους. Did you leave the house with your brother Cody looking like that? Or did you leave the house with your father looking like that? Or your mother? Is that how you left your family? No. Who left your family like this? Ο Grant βρίσκεται ναι μεν αντιμέτωπος με τις πράξεις του, αλλά όχι απλά δεν παραδέχεται το τι έχει κάνει, αλλά αρχίζει και πάλι να ρίχνει λάσπη στο όνομα του αδελφού του, του Cody, προσπαθώντας να οδηγήσει τις αρχές στο συμπέρασμα πως εκείνος τα έχει κάνει όλα. Εκείνος σκότωσε τους γονείς του και μετά αυτοκτόνησε. Άλλωστε, να σας υπενθυμίσω πως η σκηνή του εγκλήματος, εάν κάποιος την έβλεπε επιφανειακά, επιβεβαίωνε αυτόν τον ισχυρισμό. What would you think happened? That there was a shooting. Between whom? I don't know. Between Cody and my dad. And why would you think that? To protect me or to help me or to do something with me. Ο Grant όμως πιέζεται πάρα πολύ από τους detectives και υποπίπτει συνεχώς σε λάθη. Αλλάζει και πάλι την ιστορία του, λέγοντάς τους τώρα πως δεν συνάντησε τον αδελφό του έξω από το σπίτι, αλλά μέσα σε αυτό. And then, so is it true that you still met Cody up the block or was that? No. So you didn't meet him up the block. So why did you tell us that? I don't know. Πως μίλησαν για λίγο, μάλιστα ήταν μπροστά και σε έναν τσακωμό που είχε ο Κόντι με τον Τσαντ, όμως δεν έμεινε παραπάνω διότι τον είχαν διώξει από το σπίτι, οπότε και έπρεπε να φύγει γρήγορα, χωρίς να ξέρει τι έγινε μετέπειτα μεταξύ τους. Οι detectives τώρα, ναι μεν φαίνεται να έχουν στήσει στον τοίχο τον Grant, όμως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την ενοχή του. Ο ίδιος εξακολουθεί εννοείται να δηλώνει αθώος, οπότε και παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Φέρνουν στο τμήμα τον αδελφό του, τον Τζέισον, για να μιλήσει μαζί του. Ο μεγάλος του ετεροθαλής αδελφός προσπαθεί με δάκρυα στα μάτια να τον πείσει να του πει την αλήθεια για ό,τι έγινε. Όμως ο Grant επιμένει πως είναι αθώος, πως δεν έχει κάνει τίποτα και πως δεν έχει κάτι παραπάνω να του πει και το κάνει, κυρίες και κύριοι, με ένα απαθές βλέμμα, λες και του λέει ψέματα για το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο. The shit you did, you could have been in jail. You would have been in jail for years. Who else can I blame? How are we gonna find out who did this? I don't know. I don't have the answers. Και δυστυχώς στις 26 Ιανουαρίου του 2019, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία, η οποία δεν έχει κανένα φυσικό ενοχοποιητικό στοιχείο ενάντια στον Grant Αμάτο, τον αφήνει υποχρεωτικά
ελεύθερο. Ναι, μεν ήταν ο βασικός ύποπτος για τις δολοφονίες, ναι, μεν όλα έδειχναν πως εκείνος το έκανε, όμως δεν είχαν βρει στον τόπο του εγκλήματος τίποτα χειροπιαστό που να τον ενοχοποιεί. Τις επόμενες ημέρες οι αρχές εννοείται πως δεν άφησαν την υπόθεση έτσι, έσκαψαν ακόμη πιο βαθιά και μετά από εξονυχιστικές έρευνες που έκαναν στο σπίτι των Αμάτο, βρήκαν κάποια στοιχεία που άλλαξαν εντελώς την υπόθεση. Στις 15 Ιουλίου του 2019 η δίκη του Grant Amato ξεκινάει με τον ίδιο να κατηγορείται για 3 φορές φόνο πρώτου βαθμού εκ προμελέτης. Ο αμετάκλητος Grant εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και να ρίχνει λάσπη στη μνήμη της οικογένειάς του που τον στήριζε σε κάθε του ατόπιμα, λέγοντας πως οι δολοφονίες μπορεί να προήλθαν από ένα αλυσβερίσι ναρκωτικών το οποίο πήγε στραβά, διότι μεταξύ άλλων μέσα στο σπίτι των Αμάτο βρέθηκε και μια μικρή ποσότητα μαριχουάνας. Εννοείται όμως πως αυτός ο ισχυρισμός δεν έβγαζε κανένα απολύτως νόημα, διότι τα υπόλοιπα στοιχεία θα ερχόντουσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση αυτή. Αρχικά, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το πτώμα του Κόντι είχε μετακινηθεί μετά από τον πυροβολισμό στο κεφάλι, αφού το αίμα στο πάτωμα δεν συμβάδιζε με τη θέση του σώματος του θύματος. Επίσης, η σφαίρα στο κεφάλι του Κόντι είχε προέλθει από πυροβολισμό που έγινε από 3 μέτρα απόσταση και όχι εξ επαφής, αφού δεν υπήρχε και κανένα ήχος καψίματος από πυρίτιδα στο πρόσωπο του θύματος. Όπως θα έπρεπε να είχε ένα θύμα που είχε πυροβολήσει τον εαυτό του εξ επαφής. Στο πτώμα του πατέρα του θύματος τώρα, το οποίο δεν είχε πεθάνει με τον πρώτο πυροβολισμό όπως σας είπα πιο πριν, και κατέληξε να σέρνεται για αρκετή ώρα μέσα σε μια λίμνη αίματος πριν τον πυροβολήσουν για δεύτερη φορά στο κεφάλι και να τον αποτελειώσουν, βρέθηκαν όλα του τα δάχτυλά του λουσμένα με αίμα, εκτός από ένα, αυτό που ξεκλείδωνε το κινητό του Grant. Ναι, κυρίες και κύριοι, καταλάβατε πάρα πολύ καλά, ο Grant Amato, αφού πυροβόλησε δις τον ίδιο του τον πατέρα, στη συνέχεια πήρε το δάχτυλό του, το καθάρισε και ξεκλείδωσε το κινητό του. Και το πράγμα δεν τελειώνει εδώ. Στην κατοχή του Grant, κατά τη δεύτερη σύλληψή του, βρέθηκαν 2 κάρτες. Μία χρεωστική που άνοικε στον Κόντι και μία πιστωτική κάρτα που άνοικε στον πατέρα του. Μετά από έλεγχο στο κινητό του Grant, λοιπόν, και στις συναλλαγές που έγιναν από αυτές τις 2 κάρτες, απεδείχθη πως ο ένοχος, αφού σκότωσε τους 2 του γονείς και τον αδελφό του, αφού ξεκλείδωσε με το δάχτυλο του νεκρού πατέρα του το κινητό και μετά έκλεψε τις κάρτες τους, αμέσως μετά, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάει στο κοντινότερο πάρκινγκ ενός καταστήματος που προσέφερε δωρεάν Wi-Fi και να αυνανιστεί μέσα στο αμάξι του, πληρώνοντας την Σίλβη να του κάνει στριπτίζ και όχι μόνο με τις κάρτες που μόλις είχε κλέψει από τα νεκρά μέλη της οικογένειάς του. Εάν αυτό δεν είναι άρρωστο, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά δεν ξέρω τι είναι. Started doing some spring cleaning. I went into the closet and was getting rid of some older stuff. And when I picked up the gun boxes, I noticed that one was significantly lighter than it should be. I opened it up and noticed the firearm and one of the two magazines it came with were missing. Στην συνέχεια της δίκης, ο δικηγόρος της απέναντι πλευράς έφερε έναν μάρτυρα που θα ενοχοποιούσε ακόμη περισσότερο τον Grant. Ένας προσωπικός φίλος του Κόντι Αμάτο, ο οποίος είχε δηλώσει την απώλεια του όπλου του μήνες πριν, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι το όπλο του, όπως φαίνεται, είχε κλαπεί από τον Grant, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος που είχε μπει στο δωμάτιό του πριν καταλάβει ότι πλέον δεν είναι εκεί το όπλο του. Μάλιστα, ο ιατροδικαστής της υπόθεσης απεφάνθη πως οι σφαίρες που βρέθηκαν στα πτώματα των θυμάτων δεν τέριαζαν με τους κάλικες που βρήκαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Ναι, μεν οι κάλικες τέριαζαν με το όπλο του Κόντι που επίσης βρέθηκε στο σπίτι των Αμάτο, όμως οι σφαίρες τέριαζαν με ένα όπλο όπως αυτό που χάθηκε από το σπίτι του φίλου του Κόντι, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Grant, λοιπόν, αφού σκότωσε τα μέλη της οικογένειάς του, πήρε το όπλο του Κόντι, κυρίες και κύριοι, έριξε 4 φορές στον αέρα, πήρε τους κάλικες, τους αντικατέστησε με τους άλλους που βρήκε μέσα στο σπίτι, όμως δεν σκέφτηκε πως οι σφαίρες θα μαρτυρούσαν την αλήθεια. Παρόλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία που σας προανέφερα που έδειχναν τον Grant ως ένοχο για τις δολοφονίες, το μεγαλύτερο φως στην υπόθεση θα το έριχνε, και δεν θέλω να γελάσετε με αυτό που θα σας πω, ένα κοτόπουλο. Ο Grant, βλέπετε, είχε δηλώσει στους αστυνομικούς ότι πριν φύγει από το σπίτι του, η μητέρα του είχε βγάλει από το ψυγείο ένα ολόκληρο κοτόπουλο για να το μαγειρέψει για το βραδινό δείπνο. Εάν όντως, λοιπόν, όταν εκείνος έφυγε από το σπίτι, οι γονείς του ήταν μια χαρά, όπως είπε, τότε γιατί αυτό το κοτόπουλο βρέθηκε την επόμενη ημέρα στην ίδια θέση
απείραχτο. Γιατί δεν μαγειρεύτηκε, γιατί δεν πετάχτηκε στην τελική. Εφόσον η Μάργαρετ είχε δολοφονηθεί με πυροβολισμό στο κεφάλι από πίσω στις 4 και 44 μετά μεσημβρίας, όπως έδειχνε η τελευταία της δραστηριότητα στον υπολογιστή της, ο άνδρας της γυρνούσε από τη δουλειά της στις 5.30 και ο Κόντι στις 9 και ο Γκραντ είχε μιλήσει, όπως είπε, με τον αδελφό του μέσα στο σπίτι μόλις εκείνος είχε γυρίσει από τη δουλειά, γιατί η Μάργαρετ δεν είχε ήδη μαγειρέψει για το βραδινό τους δείπνο. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση του Γκραντ αμάτο κρίθηκε απόλυτα ψευδής. You've been found guilty of 3 counts for killing both your mother, your father and your brother. I would sentence you to life imprisonment without any possibility of parole as to each count. Στις 12 Αυγούστου του 2019, ο Γκραντ Αμάτο κρίνεται ένοχος για 3 φορές δολοφονία εκ προμελέτης πρώτου βαθμού. Γλιτώνοντας μεν τη θανατική ποινή, αφού το δικαστήριο δεν μπορούσε να βγάλει μια ομόφωνη απόφαση, επιβάλλοντάς του όμως ισόβια κάθριξη χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκησης. Ο Γκραντ Τίρναν Αμάτο, ο άνθρωπος που είχε μια οικογένεια που οι περισσότεροι θα ζήλευαν, που τον στήριζε σε κάθε του απόφαση και δυσκολία, ακόμη και σήμερα, στα 35 του χρόνια ζωής, δηλώνει αθώος, συνεχίζει να ενοχοποιεί τα μέλη της οικογένειάς του για ό,τι εκείνος έκανε και εξακολουθεί επίσης να στέλνει ερωτικά μηνύματα μέσα από τη φυλακή στην Σίλβη. You haven't realized, I'm always thinking of you, sweetheart. You're always on my mind. You're the most important thing on my mind. I just can't wait to hear you. And I can't wait to see you again. I want so many more pictures and videos. I can't wait, baby. I can't wait to feel you. I miss you. And I love you. Αυτή ήταν λοιπόν η άρρωστη ιστορία του Γκραντ Τίρναν Αμάτο, του ανθρώπου που σκότωσε ολόκληρη την οικογένειά του για έναν εθισμό με μια κοπέλα που γνώρισε στο διαδίκτυο. Όπως πάντα, θα ήθελα στα σχόλια να δώσετε έναν τίτλο στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτήν την ιστορία, αλλά και τον ηθοποιό παύλα πρωταγωνιστή που θα θέλατε να υποδηθεί τον ρόλο του Γκραντ. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος μαζί μου. Εάν σου άρεσε αυτό που άκουσες και είδες, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια αληθινές ιστορίες thriller, και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε καλά και να προσέχετε.